Πολύ μεγάλη διαφήμιση έχει επέλθει το τελευταίο διάστημα από πλειάδα μέσων μαζικής ενημέρωσης για το περιβόητο LNG ως εναλλακτική λύση στην εξάρτηση της γυραιάς Ηπείρου από τις ρωσικές πλουτοπαραγωγικές πηγές. Εν τούτης, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, δεκάδες πλοία υγροποιημένου φυσικού αερίου κάνουν κύκλους στα ανοιχτά της Ισπανίας, μην μπορώντας να βρουν μέρη εκφόρτωση. Σύμφωνα με την Euractiv, η άφιξη αρκετών αποστολών υπερψυκτικού καυσίμου αποκάλυψε έλλειψη ικανότητας επαναεριοποίησης στην Ευρώπη, καθώς οι μονάδες που επεξεργάζονται καύσιμα λειτουργούν με τη μέγιστη δυναμικότητα. Σημειώνεται ότι αν το πρόβλημα δεν αποκατασταθεί σύντομα, τα πλοία αυτά ενδέχεται να αρχίσουν να αναζητούν εναλλακτικά λιμάνια εκτός Ευρώπης για να ξεφορτώσουν το φορτίο τους. Περισσότερα από 35 πλοία LNG παρασύρονται από τις ακτές της Ισπανίας και γύρω από τη Μεσόγειο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου. Δεκάδες πλοία που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο και περιφέρονται στα ανοιχτά των ακτών της Ισπανίας, μην μπορώντας να εξασφαλίσουν θέσεις για εκφόρτωση, ανάγκασαν τους διαχειριστές του δικτύου της χώρας να προειδοποιήσουν ότι ίσως χρειαστεί να αναστείλουν τη φόρτωση για να αντιμετωπίσουν αυτή την έκτακτη κατάσταση. Η Ισπανία προσφέρει μόλις 6 χρονοθυρίδες στους θερματικούς σταθμούς επαναεριοποίησης για φορτία αυτή την εβδομάδα, δήλωσε πηγή του κλάδου, λιγότερο από το 1 πέμπτο του αριθμού των πλοίων που περιμένουν στην ουρά στα ανοιχτά των ακτών της. Η χώρα διαθέτει συνολικά 6 θερματικούς σταθμούς. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά τη Δευτέρα και η οποία φέρει τον τίτλο «Δήλωση έκτακτης επιχειρησιακής κατάστασης», ο Εθνικός Διαχειριστής του Δικτύου Φυσικού Αερίου της Ισπανίας, INAGAS, δήλωσε ότι ενδέχεται να χρειαστεί να απορρίψει εκφορτώσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου λόγω πλεονάζουσας χωρητικότητας στους θερματικούς σταθμούς του. Πρόσθεσε ότι τα υψηλά επίπεδα πληρότητας στις εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης της χώρας αναμένεται να παραμείνουν τουλάχιστον μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Υπάρχουν επίσης πλοία LNG που βρίσκονται ακυροβολημένα κοντά σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που θα μπορούσε να σημαίνει ότι δεκάδες άλλα περιμένουν, δήλωσε μια πηγή με γνώση της κατάστασης. Τα επίπεδα των πλωτών αποθηκευτικών χώρων στην ναυτιλία LNG βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα όλων των εποχών, με λίγους περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια τόνους δεσμευμένους σε πλωτούς αποθηκευτικούς χώρους, δήλωσε ο Ιστέιν Κάλεκλεβ, διευθύνων σύμβουλος της πλειοκτήτριας εταιρείας Flex LNG Management. Η έλλειψη εγκαταστάσεων επαναεριοποίησης ή αγωγών που συνδέουν τις χώρες που διαθέτουν αυτές τις εγκαταστάσεις με άλλες ευρωπαϊκές χώρες σημαίνει ότι το LNG που επιπλέει στη θάλασσα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.